Γιατί είναι, είναι πολύ. Θεσσαλονίκη, κύριε Μαρέ. Καλημέρα, κύριε καθηγητή. Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες αυτές. Δεν είναι η πρώτη φορά, βεβαίως, που έχουμε ένταση μεταξύ Λιβάνου, Χεσμπολά και Ισραήλ. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η χειρότερη, έτσι, το τελευταίο τουλάχιστον διάστημα. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Δημαρέση, διότι πρώτον και κύριον βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα εξοντώνονται οι ηγετικές μορφές αυτού που ονομάζουν άξονα της αντίστασης στο Ιράν, η Χεσμπολάχ και οι δυνάμεις γενικά οι οποίες αντιτίθεται στο Ισραήλ. Δηλαδή οι ηγετικές τους μορφές αυτή τη στιγμή βρίσκονται, πώς να το πω, βγαίνουν από το προσκήνιο, δολοφονούνται και σκοτώνονται. Αλλά η διαφορά η βασική με το παρελθόν είναι η εξής. Και είναι η πιο βασική διαφορά και γι' αυτό υπάρχει άμεσος κίνδυνος περαιτέρω εμπλοκής πέραν των πραγματικοτήτων έτσι μέσα στο Μεσανατολικό. Mm-hmm. Είναι ότι βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια αστάθεια, σε μια εμφανή αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία. Άρα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή καταλαβαίνετε ότι μεγιστοποιούνται, διότι οι βασικοί παράγοντες και οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι θέλουν να δημιουργήσουν αντιπερισπασμούς και δύσκολες καταστάσεις στους αντιπάλους τους. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές τις μέρες που έχουν μεσολαβήσει από τη δολοφονία Χανίγη αλλά και του Σούκρου, του νούμερο 2 της Χεσμολά. Mm-hmm. Μην το ξεχνάμε αυτό. Στην Πυρητό, μα γι' αυτό το είπα, μιλάω, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή απόπειρες δολοφονίας ή δολοφονίας πάρα πολλών ηγετικών στελεχών του άξονα της αντίστασης. Λοιπόν, που δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και ο ένας εκ τους δύο έγινε απόπειρα δολοφονίας, ο οποίος δεν είναι γνωστό, ενός από τους δύο ηγέτες των αντίπαλων παρατάξεων στο Σουδάν, ο οποίος πρόσκειται στο Ιράν, ο οποίος δεν σκοτώθηκε, αλλά έγινε τις ίδιες ώρες. Αυτό έγινε επίσης από το Ισραήλ, κύριε καθηγητά, ξέρουμε. Κοιτάξτε, λέμε τώρα ότι έγινε, βλέπουμε ότι τίθεται ένα αμφιβόλο η βιολογική παρουσία ηγετών, οι οποίοι είναι σύμμαχοι με το Ιράν. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να βάλει συμπεράσματα του. Ναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε ότι η Ρωσία στέλνει συνεχώς αυτή τη στιγμή οπλικά συστήματα ευαίσθητα και υψηλής τεχνολογίας στο Ιράν. Δηλαδή, γι' αυτό είναι ανησυχητική απολύτως η κατάσταση, διότι το Μεσανατολικό εμπλέκεται αυτή τη φορά με μια θερμή αντιπαράθεση Ανατολής-Δύσης. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε τουλάχιστον τα τελευταία 30-40 χρόνια. Και από την άλλη πλευρά, όπως πολύ σωστά λέτε, έχουμε υπερσυγκέντρωση σε εισαγωγικά δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Βλέπουμε τεράστιες ετοιμασίες, ακόμα και πράγματα δηλαδή που εμείς μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε. Διάβαζα κάποια πράγματα για καράβια φαντάσματα σε εισαγωγικά που εκεί πάνω λέει στείνεται όλο το στρατηγείο. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά. Εντάξτε. Αυτό που ισχύει είναι το εξής. Όλοι αυτοί που λέγανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των απολειών των αμάχων στη Γάζα θα σταθούν εναντίον του Ισραήλ, βλέπετε ότι πλέον δεν ισχύουν. Ήμασταν κάποιοι που λέγαμε από την αρχή πρώτον ότι θα πάνε Ισραηλοί μέχρι τέλους από τον Οκτώβριο και θα καταλήξει στο Ιράν η όλη ιστορία. Και επίσης ήμασταν κάποιοι που λέγαμε ότι μην ακούτε όλα αυτά που λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις θα τεθεί ζήτημα ασφαλείας του Ισραήλ, στρατιωτικής και επιβίωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι οι πρώτες που θα το συνδράμουν ανεξαρτήτως ότι συμβαίνει στη Γάζα. Που βεβαίως, Άρα λοιπόν αυτά τα δύο, μόλις τα βάλουμε στην εξίσωση, καταλαβαίνουμε ότι όντως πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ ναι. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και βεβαίως αυτή την ώρα, κύριε καθηγητά, ο Πούτιν είναι ήδη μπλεγμένος στο μέτωπο της Ουκρανίας. Εδώ κοντεύουμε δύο χρόνια, νομίζω. Δεν είναι μικρή υπόθεση αυτό. Και ταυτοχρόνως ο Biden είναι ουσιαστικά σε αποδρομή. Δηλαδή το σκηνικό περιπλέκεται και από αυτό το κομμάτι. Ναι, μπορούμε να δώσουμε μια σταθερά σε αυτό. Τουλάχιστον από την πλευρά των Ισραηλινών. Η σταθερά είναι ότι οι Ισραηλινοί μπορεί να ροκανίσουν το χρόνο μέχρι τις εκλογές, ώστε να θεωρούν ότι θα βγει ο Τραμπ. Διότι αν βγει ο Τραμπ, καταλαβαίνετε ότι κρίνοντας και από τις τοποθετήσεις του στο παρελθόν, αλλά και από την πολιτική του ως πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρούν ότι θα είναι πάρα πολύ δεκτικός το να κλιμακωθεί κατάσταση κατά του Ιράν. Είχε και δηλαδή πολύ πρόσφατα μία συνάντηση ο Νετανιάχου με τον Τραμπ.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Δηλαδή η βασική παράμετρος είναι αυτή αναφορικά με τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς. Βέβαια καταλαβαίνετε πλέον ότι οι καταστάσεις είναι πολύ ρευστές, μπορεί να συμβεί κάτι πλέον και πιο πριν, δηλαδή εξαρτάται και από τον τρόπο απάντησης αυτή τη στιγμή του Ιράν ή της Χεσμολάχ ή των Χούθη ή των Σιητικών πολιτοφυλακών ή εν πάση περιπτώσει όποιου μέλους του άξονα της αντίστασης όπως ονομάζεται αποφασιστεί να εμπλακεί σε απάντηση στο Ισραήλ. Δηλαδή εξαρτάται και το τι θα γίνει, έτσι, γιατί οι εκλογές είναι τον Νοέμβριο και ο νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ή το ίδιο, είτε η Καμάλα Χάρις είτε ο Τραμπ αναλαμβάνει Γενάρη. Mm-hmm. Τώρα έχουμε αρχές Αυγούστου, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλοί οι μήνες για να πει κάποιος ότι γενικά οι Ισραηλοί είναι 100% σίγουρο ότι θα το τρενάρουνε ό,τι είναι να κάνουνε με το Ιράν μέχρι να βγει ο Τραμπ, γιατί μπορεί να συμβούν πάρα πολλά πράγματα τους επόμενους 4-5 μήνες. Ειδικά όταν εμπλέκονται ομάδες όπως είπατε, όπως είναι οι Χούθη, δηλαδή που είναι λίγο πιο αστάθμητοι οι παράγοντες σε εισαγωγικά αυτοί, λίγο πιο απρόβλεπτοι ίσως σε κάποιες αντιδράσεις ή κάποιες πρωτοβουλίες, να το πω ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Επίσης είχαμε πει και έχουμε πει μερικοί, επιτρέψτε μου να τα λέμε, γιατί ξέρετε αυτά είναι οι βασικές παράμετροι που πέραν του τι συμβαίνει καθημερινώς μικροσκοπικά, μακροσκοπικά δίνουν τη στρατηγική. Mm-hmm. Είχαμε πει κάποιοι ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνη η κρίση στη Μέση Ανατολή από όπως έχει εξελιχθεί στην Ουκρανία πλέον, διότι στην Ουκρανία οι κανόνες, άμα μπορεί να το πεις έτσι, έχουν τεθεί και οι δρόντες, οι γεωπολιτικοί είναι πολύ συγκεκριμένοι και ελεγχόμενοι απολύτως. Αλλά στη Μέση Ανατολή, σε μια περιοχή από το Μαρόκο μέχρι τον Ινδό ποταμό, από τη στιγμή που, και γιατί το λέω μέχρι τον Ινδό ποταμό, διότι είναι γνωστό ή πρέπει να γνωρίζουμε ότι το Αφγανιστάν έχει κάνει αίτηση στις διάφορες χώρες να επιτρέψει στους Μουτζαχεντίν Ταλιμπάν να πάνε να πολεμήσουν τους Ισραηλινούς. Δηλαδή, σε μια περιοχή που λέγεται Ευρύτερη Μέση Ανατολή, είναι τόσοι πολλοί παράγοντες, οι οποίοι είναι μη απολύτως ελεγχόμενοι, είτε από κράτη, είτε από τις μεγάλες δυνάμεις, που μπορεί να δημιουργήσουν μια κατάσταση στην οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μαζέψεις. Και μπορεί να γίνει το τσακ από μια ομάδα από αυτές, χωρίς δηλαδή να είναι κάτι που το έχουν σχεδιάσει από πριν. Ναι, χωρίς να είναι και απολύτως ελεγχόμενο. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Ή από κάτι τυχαίο, ακριβώς. Δηλαδή, σε εισαγωγικά. Πάντως, όταν μπαίνει στο παιχνίδι και τα Ταλιμπάν, ας πούμε, τι να πούμε τώρα. Ναι, αυτό σας λέω. Υπάρχει στρατηγική. Κοιτάξτε, η στρατηγική είναι ξεκάθαρη, το Ισραήλ να αποδυναμώσει το Ιράν. Αυτή είναι η βασική του στρατηγική. Και βέβαια, δεν μπορούσε, είμαι σίγουρη δηλαδή, ότι δεν μπορούσε να περιμένει και κάτι διαφορετικό το Ισραήλ από τη στιγμή που δολοφόνησε τον Χανίγε. Δηλαδή, ήταν σίγουρο ότι θα περιμένει αντίπεινα, έτσι, κοιτάξτε, θα περιμένει κάποια μεγαλύτερη κρίση. Ήταν και πολύ ευαίσθητη περίοδος. Δηλαδή ήταν η περίοδος που ο Χανίγε διαπραγματευόταν για τους ομήρους. Υπήρχε πρόταση στο τραπέζι του κυρίου Μπάιντεν αναφορικά με την εκεχηρία. Για σκεφτείτε το. Mm-hmm. Και δολοφονεί το Χανίγε. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι καμία πλευρά επί της ουσίας δεν θέλει την ειρήνη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή. Το καθίς για το δικό του λόγο. Δηλαδή να το πούμε απλά. Ο άκτονας της αντίστασης, η Χεσμολάχ, θέλει μία τριβή του Ισραήλ συνεχή, η οποία θα το αποδυναμώνει, θα το αποδυναμώνει πολιτικός, όχι κυρίως στρατιωτικός, αλλά κυρίως πολιτικός, διότι θα το αναγκάζει να χτυπάει περιοχές τις οποίες έχουν στρατιωτικοποιήσει η Χεσμολάχ, ας πούμε, αλλά είναι και κατοικημένες, έτσι, με αμάχους. Mm-hmm. Και απ' την άλλη, του Ισραήλ καταλαβαίνει ότι αυτός ο πόλεμος φθοράς που του έχει επιβληθεί δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί επάπειρον. Διότι έχει μια κοινωνία δομημένη, έτσι, στα δυτικά πρότυπα, έχει μια οικονομία, δεν μπορεί να έχει μονίμως κληρωτούς τους οποίους θα τους έχει επιστρατευμένους. Ναι, δεν μπορεί να είναι σε κατάσταση πολέμου συνεχώς, γιατί αυτό είναι πόλεμος. Ακριβώς. Ναι. Άρα το Ισραήλ θέλει να το πω με απλά λόγια να ξεμπερδεύει. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό είναι κάτι, εγώ θα βάλω και τον εσωτερικό παράγοντα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όντως ο κύριος Νετανιάχου έχει ζητήματα στο εσωτερικό. Πάντα στις διεθνείς σχέσεις, όπως διδάσκουμε στους φοιτητές, η απόφαση στο τι θα συμβεί έχει να κάνει και με το διεθνές σύστημα, έχει να κάνει και με τη θεσμική μνήμη ενός κράτους, πώς λειτουργεί, αλλά έχει να κάνει και με τα πρόσωπα που διοικούν το κράτος. Mm. Δηλαδή η απόφαση να κάνω πόλεμο ή να μην κάνω, να επιτεθώ στο Ιράν ή να μην κάνω ή να μην επιτεθώ,
Είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη κατάσταση που δεν είναι μόνο. Πολυπαραγωγική, ναι, βέβαια. Πολυπαραγωγική και κυρίως πολιτική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θέλει να ξεμπερδεύει. Ο κύριος Νετανιάχου θέλει μια καθαρή νίκη μετά από ό,τι συνέβη. Και ο άξονας αντίστασης δεν θέλει, φαντάζομαι, και εκτιμώ ότι δεν θέλει ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ισραήλ. Δηλαδή, άμα ακούσετε τι ο Ναυσάλα τι είπε, λέει ότι εμείς, λέει, στην απάντησή μας, δεν θέλουμε να σβήσουμε το Ισραήλ, αλλά να το επιβάλλουμε μεγάλη τιμωρία. Ναι. Αυτό είναι μήνυμα. Είναι μήνυμα αυτό ότι είναι... δεν θα πάνε σε πόλεμο ολοκληρωτικό. Αυτό μέσα στα χειρότερα που ζούμε είναι το καλύτερο σενάριο, έτσι. Ναι, το θέμα όμως είναι το Ισραήλ τι θέλει, καταλάβατε. Ναι, πώς θα απαντήσει τα χτυπήματα αυτά. Ακριβώς, δηλαδή είναι πώς θα διαβάσει την απάντηση. Την προηγούμενη... είναι πολιτικό. Είναι πολιτική απόφαση αυτή. Την προηγούμενη φορά που ήμασταν έτσι πάλι σε τεντωμένο σχοινί, πριν από μερικούς μήνες, πάλι ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, είχαμε ευτυχώς, αν θυμάστε και εσείς σίγουρα, μια πολύ μικρή εμπλοκή που κράτησε κάποιες ώρες, κάποιες μέρες και μετά ηρέμησαν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν είμαστε πάλι στο ίδιο σενάριο. Ναι. Δεν νομίζω, γιατί αυτή τη στιγμή τίθεται να αμφιβόλει η αποτροπή του Ιράν. Δηλαδή τους σκοτώνουν όλους τους αρχηγούς των πληρεξούσιων δυνάμεων, των πρόξης. Δηλαδή, και το κάνουν και στο έδαφος του Ιράν, έτσι. Ναι, για ποιο λόγο λοιπόν κάποιος να συμμαχίσει με το Ιράν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τίθεται να αποκεφαλίζει σε εισαγωγικά την φυσική ηγεσία, ναι, ναι. Ναι, άρα λοιπόν το Ιράν πρέπει να δείξει ότι έχει πυγμή, θέληση, βούληση και ικανότητα. Από την άλλη πλευρά... Γι' αυτό, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο ενισχυμένη η απάντηση του Ιράν σε σχέση με αυτό που είδαμε τον Απρίλιο. Ναι. Αυτό θα δούμε όμως κατά πόσο θα μπορέσει να είναι επιτυχημένη. Γιατί αν δεν είναι κιόλας επιτυχημένοι, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας λόγος παραπάνω για τους Ισραηλινούς να πούνε «ΟΚ, δεν μπορείτε να μας πλήξετε». Ναι. Ναι, δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση από εδώ και πέρα. Και βέβαια από την άλλη πλευρά, επειδή είδαμε και το νέο ηγέτη της Χαμάς, λένε ότι είναι ένας από τους εγκεφάλους της τρομερής εκείνης επίθεσης του Οκτωβρίου. Ναι. Και αυτοί δεν φαίνεται να προσπαθούν λίγο να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους. Θα μου πεις, σε αυτό το σήμα που φτάσανε, δεν θα μπορούσαν να κάνουν και κάτι διαφορετικό, έτσι. Δεν μπορούν, βάλανε σκληροπυρηνικό, γιατί, δηλαδή. Δεν είναι απλά. Γνωρίζουν πλέον ότι η ηγεσία θα εξοντωθεί. Οι ηγέτες είναι αυτοί που αποφασίζουν. Για σκεφτείτε. Δηλαδή πρέπει να κάνουν κάποιο deal με τους Ισραηλινούς που να τους εμπιστευτούν ότι δεν θα τους εξοντώσουν. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, ακόμα και αν εσύ θες την ειρήνη, άμα ο άλλος δεν σου εξασφαλίζει ασυλία μετά από ό,τι έκανες, ναι. Πώς θα απαντήσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει περιπλακεί τόσο πολύ κατάσταση που, επιτρέψτε μου να σας πω, η πιθανότητα είναι κλιμάκωση και όχι αποκλιμάκωση. Ναι, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, ναι. Το θέμα είναι μέχρι πού θα φτάσει αυτή η κλιμάκωση. Αυτό θα μετρήσουμε τώρα τις επόμενες μέρες ενδεχομένως. Ναι. Εντάξει, αυτό θα είναι εδώ το διακύβευμα. Αυτό θα φανεί, δηλαδή. Δεν είναι απλώς μέρες. Θα δούμε πώς θα απαντήσει το Ιράν, με ποιους θα απαντήσει, με ποιους πληρεξούσιους ή κατά πόσο θα είναι το ίδιο, που νομίζω ότι οπωσδήποτε θα είναι το ίδιο, γιατί και αυτό που είχαμε πει τον Απρίλιο είναι ότι κατερρύφθηκε ένα τεράστιο ταμπού τον Απρίλιο. Δηλαδή ότι το Ιράν μπορεί να βομβαρδίσει το Ισραήλ και να μην υποστεί αντίπεινα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα το ξανακάνει. Αυτό λέγαμε τον Απρίλιο. Mm-hmm. Τώρα, η θέση της Ευρώπης απέναντι σε αυτό το περίπλοκο παζλ, περισσότερο σαν κινούμενη άμμος φαίνεται πλέον, ούτε καν σαν παζλ, και της Ελλάδας. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Ακούστε, η Ευρώπη, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι λίγο άφαντη, ναι, τώρα σε αυτή τη φάση που είμαστε. Κυρώσεις. Όπως είναι με την Τουρκία, όπως είναι στα πάντα, δεν υπάρχουν σε αυτά οι Ευρωπαίοι. Υπάρχουν οι μεγάλες δυνάμεις. Υπάρχει η Γαλλία από μόνη της. Υπάρχει η Ιταλία, η οποία είναι πολύ σοβαρή, πώς να το πω, αναπτυσσόμενη, αναδυόμενη δύναμη στη Μεσόγειο και θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, mm-hmm, εμείς. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Λοιπόν, υπάρχει προφανώς η Ελλάδα και η Κύπρος, οι οποίες λόγω γεωγραφίας, εγκύτητος και γενικώς της σημασίας που έχουν αναπτύξει με τη συμμαχία, η σημασία τους για το Ισραήλ είναι τεράστια πλέον, αλλά όχι μόνο για το Ισραήλ και για τους Αμερικανούς, και βέβαια υπάρχει και η Τουρκία. Υπάρχουν, αλλά όλα αυτά όπως δεν είναι Ευρώπη ως Ευρώπη, είναι, ναι, χώρες, ναι, 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 οι οποίες έχουν τα δικά τους συμφέροντα και εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην περιοχή. Πάντως δεν νομίζω ότι στη φάση που είμαστε το να βγει οποιοδήποτε και να πει ότι έχουμε κάποια
πώς να σας πω, κάποια, θα κάνουμε οικονομικές κυρώσεις σε κάποιον, δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία πλέον. Ναι. Ειδικά απέναντι στο Ιράν, τώρα δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι αυτό. Γιατί και το Ιράν μπορεί να πιέσει είναι, το δεν ίδιο. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Εδώ τώρα μιλάμε για... Είμαστε στο παραπέντε για μεγάλο περιφερειακό πόλεμο. Δεν σταματάει έτσι μια τέτοια κατάσταση. Μάλιστα. Τι να πω. Είναι θέμα ωρών, λέτε, ημερών, θα κρατήσει... Δεν ξέρω. Κανένας δεν μπορεί να το πει. Κανείς δεν μπορεί να το πει. Κανείς δεν μπορεί να το πει. Προφανώς, άμα ετοιμάζουν μεγάλη κλίμακας επίθεση, απάντηση, σχεδιασμό, πρέπει να γίνει σχεδιασμός λεπτομεριακός από τους, μπας περιπτώσει, από τους Ιρανούς, από όποιους είναι για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα πάντα του προληπτικού χτυπήματος του Ισραήλ προς το Ιράν, όπως μην προσπαθείς να τους προλάβει δηλαδή. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φίλη, για τα φώτα σας. Ας ελπίσουμε να περάσει κατά το δυνατόν ήρεμα το καλοκαίρι, οι επόμενοι μήνες, αλλά σίγουρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Εμείς στην Ελλάδα, στην πατρίδα, θέλουμε ετοιμότητα και ηρεμία και ψυχραιμία. Που και αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο τώρα και λόγω της εγκύτητας, έτσι. Δηλαδή και Κύπρος ακόμα. Και γι' αυτό θέλουμε ετοιμότητα, ηρεμία και ψυχραιμία. Είχαμε δει κάποιες δηλώσεις το τελευταίο διάστημα κατά της Κύπρου κτλ. Δηλαδή και εκεί οι άνθρωποι πρέπει να είναι. Αυτά είναι των Τούρκων. Αυτά είναι τον Τούρκο. Και με τον πολύ ιδιαίτερο ρόλο που προσπαθεί να παίξει ο Ερντογάν σε όλη εκείνη τη μεγάλη περιοχή. Ακριβώς. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλημέρα.